Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Αρχαιολογική θησαυρή και μνημιακός πλούτος σε κίνδυνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς προβληματίζει την παγκόσμια κοινότητα που επιχειρεί μέσω της επιστήμης να υψώσει ανάχωμα. Το ΙΤΕ Κρήτης πρωτοπορεί και σε αυτό το επίπεδο, κατέχοντας ρόλο πρωταγωνιστικό σε κινήσεις ΜΑΤ με τη Σφραγίδα και των Βρυξελών. Μέσα από συγκεκριμένα ερευνητικά projects, μελετά τις κλιματικές διακυμάνσεις, καταγράφει τα δεδομένα και ανοίγει το δρόμο για την αντιμετώπιση τους. Πως το φρούριο του Κούλη ο κίνδυνος από τη διάβρωση της θάλασσας παρακολουθείται στενά με ειδικά μηχανήματα στον Πυθμένα, διαμορφώνοντας τη στρατηγική συντήρησής του. Πως το παλάτι του Μήνου απειλείται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τους επιστήμονες να αναζητούν νέα υλικά για να μπορέσει ο αρχαιολογικός χώρος να αντισταθεί στη φθορά. Οι κίνδυνοι που μπορεί να είναι από κατάρρευση έως ακριβότερη συντήρηση και πως τελικά με τη δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας περιορίζονται. Απόψε κοντά μας. Νίκος Καμπάνης, επικεφαλής εργαστηρίου παράκτειας και θαλάσσιας έρευνας ΙΤΕ Κρήτης. Γιώργος Αλεξανδράκης, ερευνητής εργαστηρίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή Direct και στην Κρήτη TV. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα. Ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον που το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις μέσα από την επιστημονική σας ματιά και τον επιστημονικό σας κλειό. Κύριε Καμπάνη, το ερώτημα είναι αν η Κρήτη έχει όλους αυτούς τους θησαυρούς διάσπαρτους σε παράκτιες περιοχές, είναι σε περισσότερο δυσμενή θέση ή δεν ισχύει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι φέτος είναι το έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς το 2018. Και μέσα στα πλαίσια αυτής της, τέλος πάντων, της εορταστικής διαδικασίας που υπάρχει σε αυτό το έτος, έχουμε φροντίσει να ενισχύσουμε το οπλοστάσιό μας με νέες τεχνολογίες, μεθόδους, πρωτόκολλα, τα οποία να υποστηρίζουν την έρευνά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω λοιπόν ότι πραγματικά τα μνημεία, όλα τα μνημεία βρίσκονται σε ένα κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή, από το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκονται και το οποίο μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και βέβαια και από διάφορα άλλα προβλήματα, όπως τους σεισμούς. Είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα. Θυμάστε τι έχει γίνει στην Ιταλία με το πρόβλημα του σεισμού. Αλλά τέλος πάντων, εμάς το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται περισσότερο προς την παράκτια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι, θα έλεγε κανείς, και ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει αρχίσει να αναδεικνύεται και να διερευνάται η αξιοποίησή του όσον αφορά κυρίως τον τουρισμό, βεβαίως, ο οποίος πλέον είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Πραγματικά η πολιτιστική κληρονομιά, η παράκτια, βρίσκεται σε ένα μεγάλο κίνδυνο, διότι εκεί πέρα οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ειδικά για την Κρήτη, η οποία στην φάση αυτή βρίσκεται, θα έλεγε κανείς, στο μέτωπο της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το βιώνουμε καθημερινά με όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία βλέπουμε. Είχαμε τη χαλαζόπτωση προχθές, για παράδειγμα, η οποία ήταν ένα πολύ ακραίο φαινόμενο, σε όλους τους τομείς βεβαίως. Άρα λοιπόν, θα έλεγε κανείς, στην περιοχή της Κρήτης, όπου η κλιματική αλλαγή είναι το μέτωπό της, καθώς υπάρχει η προώθηση από αυτά που συμβαίνουν νοτιότερα προς τα βόρεια. Και εκεί, ας πούμε, στην περιοχή μας, ας πούμε, της Μεσογείου, ας πούμε, γίνεται η μάχη της επικράτησης του νέου πάνω στο παλιό, καθώς προχωράει, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει πιο νότια προχωράει προς τα βόρεια. Θα λέει κανείς λοιπόν ότι η πολιτιστική κληρονομιά, η παράκτεια, είναι σε ένα σοβαρό κίνδυνο από την ανύψη στάθμη της θάλασσας και βεβαίως από τα ακραία κυματικά καιρικά φαινόμενα. Όταν έχουμε ένα ακραίο άνεμο, αυτό σημαίνει ότι και τα κύματα φτάνουν σε μια ακραία μορφή. Αυτό σημαίνει λοιπόν έναν επιπλέον κίνδυνο για την πολιτιστική κληρονομιά, την παράκτεια, με προβλήματα άμεσα. Φθορές εξωτερικές, υποσκαφές, διάβρωση κλπ. Και έμεσα από την έμεση επίπτωση των κυμάτων πάνω τους. Κύριε Αλεξανδράκη, λέγοντας κλιματική αλλαγή, όταν αναφερόμαστε σε παράκτιες περιοχές,
προφανώς ο απλός πολίτης θεωρεί ότι κυρίως έχει να κάνει ο κυματισμός, η θάλασσα, η θερμοκρασία. Δεν είναι μόνο αυτό που μπορεί να απειλεί, για παράδειγμα, το κούλε, για να το καταλάβουμε με ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Είναι κυρίως αυτό. Ωστόσο, δεν είναι ένας παράγοντας, όπως λέμε, η αύξηση της ανώδου της στάθμης θάλασσας, ο οποίος είναι ο πολύ διαφημισμένος λόγο ο πολύ αναγνωρισμένος λόγο των λιώσιμων των πάγων, όσο η αλλαγή στις μέχρι τώρα συνθήκες και διευθύνσεις των ανέμων και των κυμάτων, που συνεπάγεται το ένα το άλλο. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι έχουμε μια μεταβολή στις διευθύνσεις των κυμάτων και μια στροφή προς πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Ουσιαστικά δεν είναι η κλιματική αλλαγή μόνο η άνοδος στάθμης θάλασσας ή η απειλή, αλλά ένας συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων, και κυρίως είναι η συχνότητα με την οποία τα φαινόμενα που ήταν συνηθισμένα, που θεωρούνταν ακραία μέχρι το παλιότερα, αυτή η συχνότητα αυξάνεται. Αυτό από τις μετρήσεις μας και τα μοντέλα έχουμε δει ότι συμβαίνει και στην περιοχή της Βόρειας Κρήτης σίγουρα και στην ευρύτερη. Για το Γκούλε συγκεκριμένα, ξέρουμε ότι πλέον υπάρχει ένα 2-3% τα επόμενα 30 χρόνια αύξηση των βόρειων διευθύνσεων σε ακραίες τιμές ανέμων και κατά συνέπεια και κυμάτων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε η μεταβλητότητα του καιρού της αλλαγής και όχι μεγάλα φαινόμενα όπως η άνοδος στάθμης θάλασσας, η οποία είναι και μια πολύ αργή διαδικασία. Και αυτό ουσιαστικά καλείστε εσείς να κάνετε τα τελευταία χρόνια και μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λαμβάνοντας λοιπόν δράση, κύριε Καμπάνη, κληθήκατε γέρος, γιατί πληγές στην πολιτισμική μας κληρονομιά έχουμε καταγράψει τα τελευταία χρόνια, ή ενδεχομένως είναι κάποιες ζημιές έως και ανεπανόρθωτες, να το πω? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, καθήκον μας είναι, ακόμα και στην ακραία, στην τελική φάση, να υπάρχει ένα πρόβλημα. Η επιστήμη καλείται πάντα να δώσει μια απάντηση και να βρει μια λύση. Αλλά αυτή είναι η πρόκληση πάντα. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη ευαισθησία για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, γενικά αλλά και για την παράκτεια. Νομίζω ότι φτάσαμε σε μια φάση που το πρόβλημα είχε προχωρήσει αρκετά, αλλά καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις, οι οποίες βέβαια ήταν πολύπλοκες επιστημονικά. Καταφέραμε, ας πούμε, πέρα από τον Κούλε, ο οποίος είναι το αντικείμενο του έργου Ηρακλής, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που τρέχει στην περιφέρεια εδώ μέσω του ΙΤΕ, συνεργάζεται με ελίτ ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης, και μέσα σε αυτό το πάνελ του ΙΤΕ δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά είναι βεβαίως και το εργαστήριο των ΛΕΙΔΕΡ, το οποίο εκτελεί μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά σε αυτό. Το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο έργο, αναγνωρίζοντας με πολύ λεπτομέρεια τα προβλήματα και τις ζημιές. Υπάρχει βέβαια και το τμήμα της χημίας, το οποίο συμβάλλει με νέα υλικά εκεί πέρα. Δηλαδή, η Κρήτη είχε μια έντονη και ισχυρή παρουσία στο συγκεκριμένο έργο. Και βεβαίως ο Κούλες ήταν ένα από τα παράκτια μνημεία τα οποία επικεντρώνονταν. Αλλά πέραν αυτού, έχουμε κοιτάξει και τα προβλήματα που υπάρχουν στο κομμάτι των παράκτιων των ενετικών τείχων του Ηρακλείου. Τα προβλήματα που υπήρχαν στον Δερματά, τα οποία υφίστατο διάβρωση παραλία, δημιούργησαν και κάποια προβλήματα στο κυκλοφοριακό, εκεί πέρα με κάποια ζημιά στο δρόμο. Νομίζω ότι αρκετά έγκαιρα υπάρχουν οι απαντήσεις. Καλούνται όλοι οι αρμόδιοι να τις εφαρμόσουν με ένα προσεκτικό τρόπο, ώστε να έχουν τα σωστά αποτελέσματα. Ήταν πάντως πρόκληση όλη αυτή η διαδικασία δημιουργίας και πρότασης λύσεων, διότι εκεί πέρα κανείς πρέπει, όταν έχει την πολιτιστική κληρονομιά μπροστά του, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί η κάθε λύση πρέπει να μπορεί να εμβυθίζεται σωστά στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, να μην προκαλεί αλλοιώσεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία η εμπλοκή και η σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο συγκεκριμένο έργο, και νομίζω ότι είναι διτός ο ρόλος και ο δικός σας επιστημονικά και σε ό,τι αφορά τα μνημεία της Κρήτης, που έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Κύριε Αλεξανδράκη, θέλετε να μας πείτε απλοϊκά τι ακριβώς κάνετε στο Κούλε και πώς τον έχετε θέσει σε ένα στενό επιστημονικό κλειό, καταγράφοντας δεδομένα? Ναι, στο έργο Ηρακλής, το οποίο εντάσσεται όλη αυτή η δράση, επιλέχθηκε η περιοχή του Κούλε γιατί θεωρείται ως αντιπροσωπευτικό όλων των παράκτων μνημείων της Μεσογείου.
Επιλέχθηκε από εσάς ή επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Επιλέχθηκε από εμάς κατά τη συγγραφή της πρότασης και στο ανταγωνιστικό επίπεδο των προτάσεων χρηματοδότησης εγκρίθηκε, γιατί και αυτός ήταν ένας παράγοντας ο οποίος υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα. Γιατί πέρα από αυτό υπήρχε μια μεσαιωνική πόλη στο Γκούμπιο της Ιταλίας με άλλα προβλήματα και η Κνωσός. Παρ' όλα αυτά επιμείναμε τότε στο ΙΤΕ να εντάξουμε και το Γκούλε για να δημιουργήσουμε ένα εντελώς διαφορετικό φαινόμενο που είναι τα παράκτια μνημεία. Τα παράκτια μνημεία έχουν τους κινδύνους της ξηράς, βροχόπτωση, θερμοκρασία, υγρασία και όλα αυτά. Έχουν επιπρόσθετα και το παράγοντα της θάλασσας. Έτσι εμείς προτείναμε ένα πρωτόκολλο, μέσα από τον Ιρακλή, ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει από δορυφορικά δεδομένα, το οποίο παρακολουθείται με κάποιους συγκεκριμένους δορυφόρους, οι οποίοι ελέγχονται αυτή τη στιγμή από το ερευνητικό κέντρο της Ιταλίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετράει μικρομετακινήσεις πάνω στα μνημεία και στο Γκούλε. Κατεβαίνουμε ένα επίπεδο και πάμε στα μετεωρολογικά, που έχουμε το μετεωρολογικό μας σταθμό και μετράμε τα τελευταία 3 χρόνια ακριβώς πάνω στο μνημείο. Έχουμε αισθητήρες μέσα στο... Μικρομετακινήσεις, να σας διακόψω, αλλά μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τάξεις του χιλιοστού. Έχουμε. Τους τάξεις του χιλιοστού βρίσκονται, ναι, και στο Γκούλε ούτε στην Κνωσό έχουμε μεγάλες τιμές που να θεωρούνται επικίνδυνες. Αλλά έχουμε αρκετές μετακινήσεις στο κομμάτι που εμάς μας ενδιαφέρει, που είναι η θωράκιση του Γκούλε από την πλευρά της θάλασσας, αυτό που δεν φαίνεται. Εδώ να συμπληρώσω ότι τους δορυφορούς δεν μπορούσαν να φτάσουν κάτω από τη θάλασσα, από εκεί πέρα εμπλακήκαμε εμείς με τις μεθόδους παρακολούθησης που έχουμε με τη χρήση των σόναρς και συμπληρώνουμε τις μετρήσεις των δορυφόρων με τόπιες μετρήσεις. Μετά είναι τα κλιματικά μοντέλα για την πρόβλεψη στο μέλλον και ο συσχετισμός όλων αυτών. Είναι ένας πολύπλοκος και σύνδεσμος αισθητήρων. Και μέσα σε όλα αυτά οι επιπτώσεις μετρούνται με άλλα όργανα, τα οποία τα προσφέρουν οι ομάδες του Ινστιτούτου Δομής και Λέιζερ, όπου μετράνε τις επιπτώσεις των επικαθιστών των αλάτων ή και βιολογικών στοιχείων που απορρέουν από τις κλιματικές παραμέτρους. Έτσι, έχει μια πολύ μεγάλη ομπρέλα από μετρήσεις και sensors που παρακολουθούν και τα δύο μνημεία. Το σκεπτικό αυτού του ερευνητικού προγράμματος, κύριε Καμπάνη, είναι να συλλεχθούν όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα και συνολικά να υπάρχει μία πρόταση που μπορεί να είναι χρήσιμη αργότερα και στους φορείς, ή αν χρειαστεί ακόμη και κάτι έκτακτο, αν το παρατηρήσετε, να το αναφέρετε προκειμένου να έχουμε άμεση επέμβαση. Φυσικά, έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο? Φυσικά αυτό είναι. Αυτό το σύστημα παρακολούθησης πρέπει και σε έκτακτες περιπτώσεις να μπορεί να ανταποκριθεί και βεβαίως και σε κανονικές περιπτώσεις να μπορεί να δώσει ένα αριθμό ροής πληροφορίας που να υποστηρίζει τον αρμόδιο που θα προχωρήσει στην άμεση παρέμβαση. Τον αρχαιολόγο ή τον αρχιτέκτονα, οποιονδήποτε μπορεί να εμπλακεί εκεί πέρα. Όμως θα ήθελα να προσθέσω και μια πολύ πιο σημαντική, κατά τη γνώμη μου βέβαια, άποψη αυτών των έργων, είναι ότι όχι μόνο να έχουν να παράξουν το υλικό, το προϊόν, το εργαλείο, τα δεδομένα στα πλαίσια του έργου και στις περιοχές οι οποίες εμπλέκονται μέσα στο έργο, αλλά νομίζω ότι θέλουν να δείξουν και κάτι παραπάνω. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική επιτυχία στο συγκεκριμένο έργο, την οποία θέλω να τονίσω λοιπόν εδώ, είναι ότι να δείξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πραγματικό πρόβλημα και τις διαστάσεις του όπως υφίσταται, με το συγκεκριμένα παραδείγματα του έργου, την Γνωσό, τον Γκούλε, την Ιταλία, τον Γκούμπιο, μια πόλη κοντά στην Ούμπρια εκεί πέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βέβαια, είναι διαφορετικού αντικειμένου και κλίμακας από ό,τι Κνωσό. Η Κνωσό είναι ένα μεγάλο μνημείο. Και επίσης τα Βενετσιάνικα παράκτια μνημεία είναι τώρα πλέον είναι στο ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού τουρισμού, διότι δημιουργούν εναλλακτικούς προορισμούς, δημιουργούν διαδρομές κρουαζιέρας, επειδή πολλά από αυτά είναι στην παραλία πάνω με πολύ ενδιαφέρον. Αλλά για να πήγω εγώ αναρωτιέμαι, λοιπόν, κύριε Καμπάνη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αν μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγεθος του πιθανού κινδύνου ή της απειλής. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε σε κάποια μνημεία, όχι συγκεκριμένα σε αυτά τα 3 του προγράμματος, ακόμη για κίνδυνο κατάρρευσης ή και ακόμη για φθορές που πρέπει να βρούμε νέα υλικά για να απαντήσουμε τα νέα δεδομένα? Κοιτάξτε, εδώ βέβαια πάμε λίγο έξω από το δικό μας αντικείμενο, αλλά μπορώ να σχολιάσω. Γι' αυτό βεβαίως το ρωτώ. Εμείς κάνουμε την εκτίμηση της επικινδυνότητας, η οποία η επικινδυνότητα προέρχεται από τον φυσικό παράγοντα. Από εκεί και πέρα δημιουργείται μια επικινδυνότητα
το μνημείο το ίδιο, στη δομική του κατάσταση, στη συνολική του κατάσταση, το οποίο είναι κομμάτι μηχανικό, θα έλεγε κανείς, για να αντιμετωπιστεί. Και εκεί πέρα έρχονται πραγματικά η επιστήμη των υλικών, που μπορεί να δώσει νέα υλικά για την, για την υποστήριξη του προβλήματος, να το ελαχιστοποιήσει, να το συμπιέσει, να το φέρει σε μια ελεγχόμενη κατάσταση, μπορεί να το διορθώσει. Αυτές τις επιλογές μπορεί να έχει κανείς μπροστά του. Κάνοντας μια καταγραφή συγκεκριμένα για το κούλε, κύριε Αλεξανδράκη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα ως μπούσουλα, να το πω απλά, για άλλα φρούρια στην Κρήτη που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, ίσως για παράδειγμα στο Φραγκοκάστελο ή στη Σιτία, στο φρούριο Καζάρμα? Να σας πω κάτι συμπληρωματικό στην προηγούμενη ερώτηση. Ένα από τα παράγωγα του προγράμματος είναι και οι διαδικασίες αντιμετώπισης οποιοδήποτε συμβάντων, είτε αυτό είναι σε περίοδο κρίσης, ένα γεγονός όπου φεύγουν οι πέτρες από τον κούλε, όπως έγινε προχθές που εμφανίστηκαν πέτρες πάνω στο... ανέβασε η θάλασσα πέτρες από τον κυματοθράστη πάνω στο κατάστρωμα του κυματοθράστη, είτε διαδικασίες παρακολούθησης χρησιμοποιώντας όλους αυτούς τους σένσορες, είτε διαδικασίες πολύ μακροχρόνιας παρακολούθησης χρησιμοποιώντας τα μοντέλα. Όλες αυτές περιγράφονται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα και ο σκοπός τους είναι να περιγραφούν με τόση γενικότητα χρησιμοποιώντας τα ειδικά αποτέλεσμα που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε μνημείο στην Ευρώπη. Απλά ο χρήστης και ο διαχειριστής του συγκεκριμένου μνημείου, η εφορία αρχαιοτήτων σε εμάς ή ο Δήμος του Γκούμπιο ή ο ένας Δήμος στην Ισπανία που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, να μπορεί να πάρει αυτό το εργαλείο, να επιλέξει τι αντιστοιχεί στο δικά του μνημεία και να το δουλέψει αυτόνομα μετά από κάποια ρύθμιση ή κάποιες άλλες εισαγωγή κάποιων πληροφοριών τοπικά. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να φτιαχτεί αυτή η δομή ώστε να εφαρμόζεται παντού. Και αυτό ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες. Ήδη τα πρωτόκολλα έχουν ολοκληρωθεί από τη μέση του προγράμματος, ενώ οι διαδικασίες αντιμετώπισης από τους διαχειριστές των προγραμμάτων ολοκληρώνονται τον επόμενο μήνα, νομίζω. Άρα το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, κύριε Καμπάνη? Είμαστε σε Έχουμε συμπεράσματα που μπορούμε να δώσουμε έτσι ένα στίγμα? Νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά. Πολλά από αυτά ήδη αναφέρθηκαν τον κύριο Αλεξανδράκη. Αυτό που μπορεί συνοπτικά κανείς να πει είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στα μνημεία. Είναι πραγματικά επιρρεπή στις αλλαγές της κλιματικής, του καιρού και σε διάφορους άλλους φυσικούς παράγοντες. Τα έχουμε καταγράψει όλα αυτά με λεπτομέρεια, τα έχουμε αναλύσει, έχουμε κάνει τις διασυνδέσεις μεταξύ των παραγόντων ώστε να μπορεί κανείς να εκτιμά την επικινδυνότητα και έχουν γίνει πιλωτικές δράσεις σε κάθε μνημείο, οι οποίες έχουν πάει πάρα πολύ καλά, έχουν δώσει τα σωστά αποτελέσματα. Θα ήθελα να συμπληρώσω λοιπόν στο προηγούμενο ότι πραγματικά η επιτυχία ενός τέτοιου έργου είναι να δημιουργήσει ένα εργαλείο το οποίο να μην είναι μόνο για αυτά τα 2-3 μνημεία τα οποία έχουν εμπλακεί, να δημιουργήσει ένα εργαλείο το οποίο να μπορεί να είναι συνολικό, να μπορεί να δώσει, να βοηθήσει και στην Ιταλία και στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, οπουδήποτε δηλαδή πανευρωπαϊκά, και η πρόκληση να πάει και παραέξω από την Ευρώπη πολλές φορές, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Είναι δύσκολο, είναι αδύνατο να έχουμε μια συνέχεια στις μετρήσεις, στις καταγραφές τις δικές σας? Κοιτάξτε, εμείς από δική μας πλευρά όσον αφορά την μικροσκοπική άποψη του θέματος, δηλαδή τοπικό, ας πούμε, εμείς θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί είναι και θέματα συνένεσης των αρμοδίων αρχών, ας πούμε, να διατηρήσουμε τους σταθμούς παρακολούθησης που έχουμε στήσει εμείς τουλάχιστον. Εμείς έχουμε κάθε καλή διάθεση αυτό και αυτός είναι στόχος μας. Να τους διατηρήσουμε στην περιοχή. Υπάρχει προς στιγμή, νομίζω, μια διάθεση από όλους αυτό να συνεχιστεί. Μια επιτυχία που θέλω να τονίσω, πήγα να την αναφέρω πριν και δεν την ανέφερα, είναι η εξής, ότι πραγματικά εδώ καταφέραμε να υπάρξει μια συνέχεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου και σε 2-3 άλλα έργα τα οποία τρέχουν παράλληλα επί του αντικειμένου της πολιτικής κληρονομιάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε σε μια πρόσφατη έτσι αναφορά που έγινε, διαπίστωσε την ύπαρξη του προβλήματος, διαπίστωσε ότι υπάρχουν τεχνικές και μεθοδολογίες επιστημονικές οι οποίες υποστηρίζουν σωστά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ανθεκτικότητας στα μνημεία, της μείωσης του κινδύνου και προβλέπεται καλή συνέχεια να χρηματοδοτούν και περαιτέρω προγράμματα τέτοια, στα οποία θα κληθούμε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας
και να δοκιμάσουμε την πίστη μας. Η Κρήτη θα έχει πάλι ρόλο σημαντικό. Κύριε Αλεξανδράκη, κλείνοντας, δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να με την κάνω. Θεωρείτε ότι υπάρχει έτσι ένα μνημείο το οποίο θα έπρεπε να μας ανησυχεί περισσότερο σε επίπεδο Κρήτης? Από όσο γνωρίζω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο να είναι σε άμεση κίνδυνο κατάρρευσης, ας πούμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμως είναι το ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε τις αυξανόμενες απαιτήσεις συντήρησης σε όλα τα μνημεία. Mm-hmm. Γιατί και αυτός είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος, γιατί ο κόστος συντήρησης είναι αυτό που αυξάνεται, καθώς αυξάνονται τα γεγονότα. Οπότε σε επίπεδο απώλειας δεν νομίζω, αλλά σε επίπεδο οικονομικής απώλειας νομίζω τα περισσότερα θα αρχίσουν να δυσκολεύονται, γιατί και οι συνθήκες στις οποίες φτιάχτηκαν είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που αυτή τη στιγμή επικρατούν. Και εδώ έχουμε κάνει και κάτι, ήταν ίσως το κλείσιμο της δικιάς μας δουλειάς. Έχουμε προσπαθήσει να συσχετίσουμε το ποιο είναι το οικονομικό κόστος για την κοινωνία της Κρήτης και της Ούμπρια από την εγκληματική αλλαγή και ως προς τη μη χρήση των μνημείων ή ως προς το να κλείσει, ας πούμε, για μια περίοδο συντήρησης ένα μνημείο όπως το Παλάτι στο Γκούμπιο ή όπως αναγκαστικά έκλεισε ο Κούλης για συντήρηση 15 χρόνια. Εργασίες απαραίτητες, ωστόσο αυτές έχουν και μια οικονομική επίπτωση στην ευρύτερη κοινωνία, η οποία δεν φαίνεται, και οικονομική και κοινωνική. Mm-hmm. Αυτό έχει αποτυπωθεί στο πρόγραμμα. Το δουλέψαμε αποκλειστικά η ομάδα στο Ηράκλειο. Βγάλαμε πολύ καλά αποτελέσματα και πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι το σημείο καμπής σε όλη την ανάλυση, είναι να δούμε ότι η άμεσος κίνδυνος δεν είναι ίσως ένας στατικός κίνδυνος, αλλά είναι η απώλεια της ευρύτερης κοινωνίας. Και οι οικονομικές επιπτώσεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καμπάνη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Νομίζω ότι όλα τα είπαμε. Αυτό πραγματικά είναι ότι, εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω, είναι ότι πραγματικά είχαμε ένα ρόλο στην όλη την διαδικασία αποφάσεων όσον αφορά την επιλογή μνημείων, στην επιλογή προϊόντων τα οποία παράξαμε μέσα σε αυτό το έργο. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από όλη μας τη συμμετοχή και πραγματικά ελπίζω και σε μια συνέχεια πάνω στο αντικείμενο αυτό, με δεδομένο ότι έχουμε δημιουργήσει πλέον και την αφύπνιση πέρα από το τοπικό επίπεδο που είναι σίγουρα υπάρχει, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως σας ανέφερα πριν. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα και μακάρι να υπάρχει συνέχεια και μακάρι άμεσα να μπορούμε και πάλι να συναντηθούμε για να πούμε τα επόμενα σχέδιά σας. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.